είχαμε ημικρανίες, φοβερές ημικρανίες, όχι ημικρανίες, καθημερινώς, και εγώ, και τα μωρά μου. Είναι τέλεια κοντά από το δωμάτιο του μωρό μου, είναι απέναντι από το δωμάτιο του μωρό μου. Αλλά δεν μας λαμβάνει κανένας υπόψη ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα όλη η γειτονιά. Όλοι διαμαρτύρονται για το θέμα τούτο, αλλά δεν μας δίνει σημασία για το συγκεκριμένο θέμα. Λέω συνεχώς ότι δεν επηρεάζει, ότι έχουν άδεια. Αυτά όλα. Έχουμε και κρούσματα καρκίνου. Πάρα πολλά κρούσματα καρκίνου στο Σακάρι. Όλη περιοχή. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία των μωρών. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο γείτονας μου που έχει το σπίτι κάθεται στην Αγγλία. Για μένα είναι ο θάνατος των μωρών μου, εγώ δεν το δέχομαι. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Είτε το δέχονται είτε όλοι, η αντένα δεν θα μείνει δαμέ. Και ο παράξενο απ' όλα είναι ότι είχα λουλούδια στην περάντα μου που είναι δίπλα από την αντένα. Βάλω τα ούτε δύο μήνες, ξεραινώνται. Ναι, δεν διατηρείται ούτε ένα λουλούδι στο σπίτι μου. Δεν τα λουλούδια. Σκεφτείτε τι υποφέρουμε εμείς, ας πούμε, και τα μωρά μου που εντέχεια δίπλα. Ο ένας μου ο γιος είναι 16,5 και ο άλλος 13. Δεν καθησυχαζόμαστε με το να μας πούνε να την μετρήσουν ή να την κάνουν. Θέλουμε εμείς να απλά θέλουμε να φύγει η αντένα. Δεν είμαστε υπόχρεοι ούτε να πιάνουμε τις αδιενέργειες τους, να αρρωστήσουμε όλοι μες στο σπίτι για να κερδοσκοπούν κάποιοι εις βάρος μας. Όχι. Εμείς δεν το δεχόμαστε, εμείς απλά θέλουμε να φύγει η αντένα. Δεν ανεχόμαστε τίποτε πλέον. Την άλλη φορά θα μαζευτούμε πιο πολύ έξω από τη ΣΥΤΑ και θα κάνουμε μεγαλύτερο. Όχι μια φορά. Θα μείνουμε ενός δαμέ. Ναι, θα μείνουμε ενός δαμέ. Θα μείνουμε να περιμένουμε ότι θα έρθουν να μετρήσουν. Εμείς δεν ανεχόμαστε μετρήσεις. Εμείς θέλουμε να φύγει η αντένα από τα σπίτια μας. Να την πάρουμε οπουδήποτε αλλού εκτός της γειτονιάς μας. Εμείς ελείπαμε από το σπίτι μας και έβαλαν την δίπλα μας. Μακριά, μακριά από τον κόσμο. Δηλαδή μακριά από την υγεία των μωρών μας.